όπως θα ενθυμίστε, είχαμε αναφερθεί στην τελευταία πληγή, την 7η πληγή που ο άγγελος εξέχε την φιάλη του και έγιναν μετεωρολογικά και γεωλογικά φαινόμενα. Πάντως το κέντρο, θα λέγαμε, της τιμωρίας βρίσκεται στα γεωλογικά φαινόμενα, με έναν σεισμό φοβερόν, τέτοιο σεισμό που δεν έγινε ποτέ αφότου άνθρωπος κατήχησε επάνω στην γη. Έτσι γράφει το Ιερό Κείμενο. Αλλά και χάλαζα μεγάλη, ως ταλαντιαία καταβαίνει εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους, και βλασφήμισαν οι άνθρωποι των Θεών εκ της πληγής της χαλάζης, ότι μεγάλη εστίν αυτή σφόδρα. Το συμπλήρωμα του σεισμού, όπως βλέπετε, είναι οι πτώσεις ασυνήθους σε μέγεθος χαλάζης. Έχει συμβεί πολλές φορές, όταν σημειώνεται σεισμός, να γίνεται ταυτοχρόνως μια κατακλυσμιαία βροχή, η οποία συμπληρώνει τη σύμφορα στο χώρο που έγινε ο σεισμός και γίνεται αληθινή κόλαση. Όταν με το σεισμό γίνει πλημμύρα, βροχή ή φοβερή κακοκαιρία, εδώ έχουμε την πτώση χαλάζης, που είναι τόσο μεγάλου μεγέθους ώστε να είναι ταλαντιαία, όπως θα δούμε. Από το σημείο της 7ης πληγής θυμίζει την 7η Αιγυπτιακή πληγή και εν μέρει και την πληγή του πρώτου σαλπίσματος που είχαμε δει εκεί. Πάνω στο χαρακτηριστικό της πληγής είναι ότι η χάλαζα δεν είναι συνηθισμένου μεγέθους ως μερική πληγή που είδαμε τόσο στην Αιγυπτιακή όσο και στην πληγή του πρώτου σαλπίσματος, αλλά είναι ταλαντιαία, δηλαδή βαρούς όσο ένα τάλαντο. Και το τάλαντο, αν είναι αργυρών, είναι 42 κιλά. Ίσως θα ερωτούσατε, από φυσικής πλευράς είναι δυνατό να γίνει ένα τόσο χονδρό χαλάζι? Μα οπωσδήποτε, εδώ είναι το εξαιρετικό, ότι ενώ στις προηγούμενες πληγές, την Αιγυπτιακή, και ό,τι αναφέρει το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι συνηθισμένο χαλάζι, εδώ δίδει τούτο το χαρακτηριστικό, ότι είναι ασυνήθους μεγέθους. Βεβαίως μπορεί να γίνει. Ποτέ έχει γίνει τέτοιο χαλάζι? Ασφαλώς όχι. Ενθυμείται κανείς την ιστορία να έγινε χαλάζι 40 κιλά, να είναι πάγος, να πέφτουν δηλαδή τόσο χονδρά κομμάτια παγωμένου νερού που να ζυγίζει το ένα 42 κιλά? Όχι. Αλλά φανερώνει όμως, αγαπητοί μου, την οργή του Θεού στα έσχατα πια, όταν αυτός ο κόσμος επιμένει να αποστατεί από το Θεό. Πάντως, ένας κόσμος που δεν μετανοεί αλλά επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια, τότε επαναλαμβάνεται και εκείνη η θλιβερά εποδός της βλασφημίας ένεκα του μεγέθους της πληγής. Δηλαδή τι έκανε ο κόσμος όταν με τον σεισμό δέχτηκε και το βαρύ αυτό χαλάζι? Και βλασφήμισαν οι άνθρωποι των Θεών εκ της πληγής της χαλάζης, ότι μεγάλη εστίν αυτή σφόδρα, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η πληγή. Τι εκφράζει το ότι οι άνθρωποι ευλασφήμισαν?
αυτό εκφράζει πλέον την πόρωση των ανθρώπων χωρίς περιθώρια μετανοίας. Ο πλέον ο κόσμος, διότι είναι η τελευταία πληγή, θα παραδοθεί εις τον όλεφρον, όπως και στην εποχή του Νόε και στην εποχή του Λότ. Όταν οι δύο άγγελοι επεσκέφτησαν τον Λότ, δεν έμεναν πλέον περιθώρια. Η τελευταία πράξη των ήταν όταν είδαν αυτούς τους νέους άνδρας να πηγαίνουν στο σπίτι του Λότ για να φιλοξενηθούν φυσικά, και σε λίγο να μαζεύεται όλη η πόλη φρικώδες, από μικρού έως μεγάλου, έτσι λέγει το ιερό κείμενο, και να χτυπούν την πόρτα του Λότ και να του λέγουν: δώσ' μας αυτούς τους δύο νέους. Ευσχήβως η Αγία Γραφή βεβαίως δεν αναφέρει την φράση, για να γλεντήσουμε μαζί τους ομοφιλοφιλικός. Και φαίνει ο άνθρωπος αυτός να λέγει: σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, όχι δώσ' μας, σας παρακαλώ, τους ανθρώπους που φιλοξενώ κάτω από τα κεραμίδια μου δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό. Άντε φύγε από εδώ, του λένε. Εσύ είσαι πάρικος και παρεπίδημος και ήρθες να μας κάνεις τον έξυπνο εδώ στην πόλη μας. Και λέγει ο Λότ, πιστεύοντας τη φιλοξενία: έχω δύο κόρες, παρθένους, να σας δώσω τις κόρες μου, να κάνετε ό,τι θέλετε. Δίνει τις κόρες του. Όχι, λέγει, θα μας δώσεις αυτούς. Τι σημαίνει? Το κακό έφτασε να ξεχυλήσει πλέον. Είδατε μέγεθος αμαρτίας. Και όταν επατάχθησαν, χτυπήθηκαν με αορασίαν, δεν έβλεπαν το σπίτι του Λότ, δεν έβλεπαν και την πόρτα, ήσαν εις τύπων της Αγίας Τριάδος οι δύο, οι δύο άγγελοι. Το ξέρετε από την Αγία Γραφή, από τη Γένεση. Τότε λέγουν οι δύο άγγελοι: ετοιμάσου Λότ, η περιοχή καταστρέφεται. Δεν έμεναν πλέον περιθώρια. Με την ανατολή του ηλίου επιρπολήθησαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δεν σώθηκε καμία ψυχή από εκείνους τους φοβερά αμαρτωλούς ανθρώπους. Και εν παρόδο σας λέγω, γιατί μόλις διάβαζα τελευταία, τώρα υπερβολικό, όπως θέλετε πάρτε το, αλλά δείχνει παρά τα αυτά το μέγεθος του κακού, ότι ο μισός πληθυσμός της Αγγλίας είναι ομοφιλόφιλοι. Έτσι εν παρόδο σας το λέγω, μια φέρα το παράδειγμα. Αγαπητοί μου, λέγει ο Άγιος Ιερώνυμος, ίσως το παίρνει από αυτό το σημείο των Σοδόμων, όταν η αμαρτία αυτή θα έχει γίνει πολύ επάνω στη γη, τότε θα γίνει, θα έρθει το τέλος του κόσμου. Θα είναι η αμαρτία εκείνη που δεν θα την ανέχετε πλέον ο ουρανός. Ξέρετε πως το λέγει αυτό η Αγία Γραφή? Ακούστε πως το λέγει. Οι τρεις που επισκέπτονται εις τύπων της Αγίας Τριάδος, δηλαδή ο Άγιος Τριαδικός Θεός, τον Αβραάμ, λέγουν: θα επισκεφθώ κάτω να ειδώ στα Σόδωμα. Άραγε είναι αλήθεια εκείνο το οποίο έφτασε στον ουρανό? Ποιο? Εδώ είναι μία ανθρωπομορφική έκφραση που, όπως λέμε, για κάτι το απίστευτο. Άραγε είναι αλήθεια, πάω να δω με τα μάτια μου, γιατί έφτασε η είδηση στον ουρανό και κατέβηκα να δω τι γίνεται. Ο Θεός είναι παντακούπαρο, ο Θεός ξέρει, αλλά δείχνει με τον τρόπο αυτόν το μέγεθος, το ακατανόητον μέγεθος της αμαρτίας, της διαστροφής. Και σήμερα, αγαπητοί μου, έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό. Επέστε, ζούμε ή δεν ζούμε έσχατες μέρες? Γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι, όταν φτάσουν στο βάθος των κακών, όπως λέει ο ασεβής, όταν φτάσει στις βάθος κακών περιφρονεί, τότε δεν υπάρχει πλέον μετάνοια.
έχουν εξαντληθεί όλα τα όρια της μετανοίας, υπάρχει η πόρωσης. Και έτσι, αγαπητοί μου, τελειώνοντας και η 7η πληγή, ο κόσμος παραδίδεται πλέον εις την κρίση. Εκείνο που έχω να σας πω και που πάντα θα σας το λέγω είναι ότι σε εμάς δεν μένει παρά η μετάνοια, και να δημιουργούμε πάντοτε κλίμα μετανοίας ώστε να διατηρούμε μίαν ευαισθησία στην αμαρτία. Όταν, ξέρετε, χρονίζει μια κατάσταση, τότε δεν υπάρχει πλέον ευαισθησία. Αρχίζουμε δηλαδή να σκληραίνουμε μέσα μας και να μην μας δημιουργεί έτσι το πράγμα ενδιαφέρον. Θα πρέπει πάντοτε να μετανοούμε, μέρα νύχτα να βάζουμε αρχή μετανοίας, μέρα νύχτα, ώστε να διατηρούμε αυτήν την ευαισθησία για να μην φτάσουμε εις την πόρωση, και όταν ο Θεός δίδει μία πληγή φτάσουμε εις εκείνο το θλιβερό φαινόμενο, αντί να μετανοήσουμε αναισθητούντες να βλασφημίσουμε. Εδώ τελειώνει το 16ο κεφάλαιο και σύν Θεό εισερχόμεθα εις το 17ο κεφάλαιο. Εις το 17ο κεφάλαιο περιγράφεται λεπτομερώς η προαναγγελθήσα κρίση, εκείνη που ήδη εσημειώθη στο 14ο και στο 16ο κεφάλαιο, και η καταστροφή πλέον της αντιχριστιανικής αυτοκρατορίας στο πρόσωπο της Βαβυλώνας Ρώμης. Έτσι, εις τους επομένους στίχους που θα δούμε, κυρίως εικονίζεται η σχέση της Βαβυλώνας Ρώμης ως προς το θηρίον, και στο επόμενο κεφάλαιο η κρίση της Βαβυλώνας Ρώμης και η καταστροφή της. Αυτή η σχέση της Βαβυλώνας Ρώμης ως προς το θηρίον, ακούσατε. Θα σας διαβάσω λίγο κάπως εκτεταμένη την περικοπή, βέβαια δεν θα αναλυθεί σήμερα ολόκληρη, για να πάρετε μια εικόνα. Και ήλθεν εις εκ των 7 αγγέλων των εχόντων τα 7 φιάλας και ελάλησε με τεμού λέγον: Δεύρω, δείξωσι το κρίμα της πόρνης της μεγάλης, της καθημένης επί υδάτων πολλών. Μεθείς επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μεθύστησαν οι κατοικούντες την γην εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Και απειναγγέμε εις έρημον εν πνεύματι, και είδον γυναίκα καθημένην επί το θηρίον το κόκκινον, γέμον ονόματα βλασφημίας, έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Και η γηνή είναι περιβεβλημένη πορφυρούν και κόκκινον, και χρυσωμένη χρυσίο, και λίθο τιμίο και μαργαρίτες, έχουν σαποτήριον χρυσούν εν τη χειρή αυτής γέμον βδελιγμάτων, και τα ακάθαρτα της πορνείας της γης. Και επί το μέτωπον αυτής όνομα γεγραμμένο, μυστήριον Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτρη των πορνών και των δελιγμάτων της γης. Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων Ιησού, και θαύμασα ειδών αυτήν θαύμα μέγα. Και ήλθε ένας εκ των 7 αγγέλων που είχαν τις 7 φιάλες, και εξέχιαν τις φιάλες με τις αντίστοιχες πληγές, και μου είπε: Έλα να σου δείξω την καταδίκη της πόρνης της μεγάλης που κάθεται πάνω στα πολλά νερά, που μαζί της πόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μέθησαν αυτοί που κατοικούν τη γη από το κρασί της πορνείας. Οι δύο αυτοί στίχοι αποτελούν την επιγραφή ή το προήμιον των όσων θα περιγραφούν εις το 17ο
και εις το 18ο κεφάλαιο. Και εις μέν τον 17ο σας είπα, αναφέρεται οι σχέσεις της Βαβυλώνος με το Θηρίον, εις δε το 18ο η καταδίκη της. Και ήλθε. Ποιος? Ένας από τους 7 αγγέλους εκ του ουρανού. Αυτοί που εξέχειαν τις φιάλες, όπως σας είπα. Γιατί ένας από αυτούς τους αγγέλους και όχι κάποιος άγγελος? Ίσως η παρουσία αγγέλου από την επτάδα που ανεφέρθησαν στις 7 πληγές να θέλει να συνδέσει τα προηγούμενα με τα επόμενα, για να δείξει μια οργανική ενότητα ανάμεσα στις πληγές, τις 7 τελευταίες πληγές και τις επερχομένης κρίσεως. Και τότε λέγει ο άγγελος: «Δεύρω, δείξω σύ. Έλα να σου δείξω. Πού να έλθεις? Έλα να σου δείξω εις την έρημο, όπου εκεί ευρέθη εν πνεύματι ο Ιερός Ευαγγελιστής. Έλα να σου δείξω το κρίμα». Είναι η κρίση στην οποία έρχεται η μεγάλη αυτή πόρνη που επόρνευσε όλα τα έθνη της γης και τώρα για να κριθεί. Έλα να σου δείξω το κρίμα της πόρνης της μεγάλης. Ιστορικά είναι η Βαβυλών Ρώμη, που πολλές φορές έχουμε πει. Έπειτα όμως μπορούμε να πούμε ότι μέχρι συντελείας της ιστορίας είναι κάθε αντιχριστιανική πρωτεύουσα και αρχή. Μένω στο πρωτεύουσα, υπογραμμίζω αυτό. Το λέγει εξάλλου και ο Μπρατσιώτης στο υπόμνημά του: πρωτεύουσα και αρχή. Το υπογραμμίζω, έχει σημασία. Χαρακτηρίζεται δε ως πόρνη η Βαβυλών Ρώμη, όπως λέγει ο άνθιμος Ιεροσολύμων, 18ος αιών. Καταλυπούσα, διότι καταλυπούσα τον τρισυπόστατον θεόν, τον γνήσιον αυτής άνδρα, τον ενιέντα αυτή σπέρματα γνώσεως, και συζευχθήσα το αλλοτρίο διαβόλο και οικειωθήσα αυτό και θεοπρεπή λατρείαν αυτό προσαγαγούσα. Άφησε το Θεό και προσοικειώθηκε στον διάβολο και προσέφερε θυσία αντί στο Θεό στον διάβολο. Είναι δηλαδή το φαινόμενο της αποστασίας. Εξάλλου ο χαρακτηρισμός πόρνη, αυτό σημαίνει πόλης πόρνη, όχι ότι έχει μέσα πόρνες γυναίκες, άλλη παράγραφος αυτό, αλλά ο χαρακτηρισμός της πόρνης πόλεως αποδίδεται και από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως επί παραδείγματι ο Ισαΐας αναφέρει την Τύρον πόρνην πόλη και ο Ναούμ την Νινεβή, αλλά πολλάκις και η Ιερουσαλήμ αναφέρεται πόλης πόρνη, επειδή εγκατέλειπε τον Θεόν τον Ζώντα, τον αληθινόν Θεόν. Άρα πρόκειται περί πνευματικής πορνείας, δηλαδή περί αποστασίας. Εξάλλου αυτός ο ίδιος ο Κύριος μας εχαρακτήρισε τη γενεά του Μιχαλίδα. Γιατί τη χαρακτήρισε? Ακριβώς για να εκφράσει την απομάκρυνση του λαού του Θεού από το Θεό. Πρόκειται λοιπόν περί πνευματικής πορνείας, περί αποστασίας. Η πόρνη λοιπόν αυτή η μεγάλη κάθεται πάνω σε ύδατα πολλά, της καθημένης επί υδάτων πολλών. Ο χαρακτηρισμός εκφράζει την ιστορική Βαβυλώνα, ότι κάθεται αυτή η πόλη σε πάνω σε πολλά νερά, λόγω της γεωγραφικής της θέσεως
που είχε η Βαβυλώνα όταν οικοδομήθηκε επί του Εφράτου ποταμού και μάλιστα επάνω στις διόρυγες που είχαν τότε οι Βαβυλώνιοι κατασκευάσει. Αλλά εις τον στίχον 15, λίγο πιο κάτω, γίνεται ερμηνεία υπό του Αγγέλου τι σημαίνουν τα πολλά νερά επί των οποίων η πόλη βρίσκεται, και λέγει ο Άγγελος τον Ιωάννη που ερμηνεύει: τα ύδατα αείδες, τα νερά που είδες, ου η πόρνη κάθεται, που η πόρνη κάθεται η πόλη, λαοί και όκλοι εισί και έθνη. Είναι λοιπόν κράτη, έθνη, λαοί. Συνεπώς πρόκειται περί πόλεως πρωτευούσης που επηρεάζει όλους τους λαούς της γης. Σας παρακαλώ, όδε η Σοφία, αν θέλετε σκεφτείτε ποιες είναι κύριες οι πρωτεύουσες ή η πρωτεύουσα. Είναι πολλές που επηρεάζουν δυσμενώς τις μικρές πόλεις, τα μικρά κράτη, ώστε να κηρύσουν την αποστασία και την αθεία. Και η μεν παλαιά Ρώμη υπήρξε και εκείνη με την Κέσαρο λατρεία της, αλλά και την ποικίλη διαφθορά της που πολλές φορές σας έχω αναφέρει, υπήρξε και εκείνη η μεγάλη πόλης πρωτεύουσα που επηρέαζε και τα λοιπά έθνη να τη μιμηθούν. Υπήρχε η θεά Ρώμη. Ήτανε τόση η βρωμιά, τόση η δελολατρία, τόση η πνευματική πορνεία, ώστε όχι μόνο οι αυτοκράτορες να θεοποιούνται, αλλά και η ίδια η πόλη. Έχουν σωθεί αγάλματα της θεάς Ρώμης. Και όλοι οι λαοί που ήσαν υποτελήσεις στην Ρώμη, εμιμούντο την Ρώμη και εις την δελολατρία της, αλλά και εις την διαφθορά της. Είναι αξιοπρόσεκτο, είναι αξιοπρόσεκτο ότι, όπως σας είπα, πρόκειται περί ενός κέντρου αποστασίας και διαφθοράς που επιδράει σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Θέλω να το θυμόσαστε αυτό όταν θα φύγετε από εδώ, ότι όπως το λέει το Ιερό Κείμενο, αυτή η πόρνη Βαβυλών Ρώμη, το λέει πιο κάτω ότι είναι η Βαβυλώνα, δεν λέει όμως Ρώμη, διότι όταν γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης υπάρχει ρωμαϊκή αυτοκρατορία και διαλόγους ευνοήτους, δεν αναφέρει, αποκρύπτει τη λέξη Ρώμη, διότι αγαπητοί μου θα ιδιώκετο η Εκκλησία υπέρεκτερη σου ή ιδιώκετο, πόσο περισσότερο να θεωρηθεί ότι επίκειται το τέλος και η καταστροφή της Ρώμης, η οποία θεωρείται η αιωνία πόλης. Έτσι λοιπόν, με πολλή προσοχή και μη συσκίαση και συσκότηση των πραγμάτων, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει τις μεγάλες του αλήθειες. Είναι λοιπόν η Ρώμη. Είναι ένα κέντρο. Σήμερα δεν υπάρχει Ρώμη με την έννοια που υπήρχε στην αρχαιότητα. Υπάρχουν όμως άλλες Ρώμες. Ξέρετε ότι υπήρχε και η δεύτερη Ρώμη και η τρίτη Ρώμη. Όσοι ξέρετε λίγο ιστορία, μπορείτε να καταλάβετε πολλά πράγματα. Ποια λέγεται δεύτερη Ρώμη και ποια εφιλοδόξησε να λέγεται τρίτη Ρώμη και ούτω καθεξής. Αυτό μόνο θέλω να θυμόσαστε, ότι είναι ένα κέντρο αυτό. Κέντρο λοιπόν. Ποιο είναι αυτό το κέντρο? Κι άλλοτε το είπαμε, είναι οι Δύσεις. Και εγώ θολώνω τα νερά ερμηνευτικώς. Φροντίστε λοιπόν να με καταλαβαίνετε. Είναι οι Δύσεις. Οι Δύσεις όχι είναι μία γεωγραφική, αλλά πολιτιστική. Οι Δύσεις ως κέντρο δεν είναι βέβαια μία πόλη τώρα, αλλά μία έννοια.
Και αυτή η έννοια ως δύσης, ως δυτικός πολιτισμός, επηρεάζει όλους τους πολιτισμούς της γης. Κάποτε το Παρίσι θεωρείται το κέντρο της μόδας και της διαφοράς. Όπως έλεγαν κάποτε, ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα, ότι ου παντός εις Κόρινθον πλην, δεν είναι για του καθενός την τσέπη να πλέει προς την Κόρινθον, διότι εκεί ήταν το κέντρο της διαφθοράς της αρχαιότητος και ήθελες πολλά λεφτά για να πας να γλεντήσεις την Κόρινθο. Έτσι στους νεοτέρους χρόνους έλεγαν για το Παρίσι. Το Παρίσι, το κέντρο της διαφθοράς, ήταν η πηγή της μόδας. Ό,τι το Παρίσι διέτασε, αυτό και γύρωτο σε ολόκληρη την Ιφίλιο, η μόδα. Και η μόδα δεν είναι το ντύσιμο που θα κάνουμε. Μόδα, mode, θα πει νοοτροπία. Είναι ο τρόπος της σκέψεως, ο τρόπος που σκέπτομαι. Το πώς θα ντυθώ είναι απλώς μία πτυχή του τρόπου του σκέπτεστε. Συνεπώς, το Παρίσι κάποτε σαν κέντρο, πρωτεύουσα, σε όλο τον κόσμο ακτινοβολούσε, εξάλλου έτσι έλεγετο, η πόλης Ιωνία και η πόλης του Φωτός. Έτσι έλεγε το Παρίσι, η πόλης του Φωτός. Ό,τι εξέπεμπε σαν φως, εντός εισαγωγικών, διαβολικό φως, αυτό σαν τρόπον του σκέπτεστε έπρεπε να τηρούν και να εφαρμόζουν όλοι οι λαοί της γης, για να λέγονται πολιτισμένοι οι λαοί της γης. Είναι γνωστό ότι τα γαλλικά λεγόμενα μυθιστορήματα διέφθηραν την ανθρωπότητα. Έχει μείνει σαν έκφραση πια, χωρίς να σημαίνει τώρα ότι πια το Παρίσι βγάζει διαφθαρμένα μυθιστορήματα. Σήμερα όλος ο δυτικός κόσμος βγάζει διαφθαρμένα μυθιστορήματα. Όλα εκείνα τα περιοδικά, τα πορνικά περιοδικά, τα βρωμερά. Δεν υπάρχει πυθμή να σταματήσεις εκείνα τα οποία κυκλοφορούν. Δεν τα βγάζει το Παρίσι σήμερα. Τα βγάζει όλα αυτά οι ειδήσεις. Αλλά έμεινε όμως σαν έκφραση γαλλικό μυθιστόρημα, που σημαίνει διεφθαρμένο μυθιστόρημα, που σημαίνει άμα το διαβάζεις θα διαφθαρείς. Με αυτή την έννοια βλέπετε τι σημαίνει κέντρον. Έτσι, εδώ ένα κέντρο θα λέγαμε είναι για μια στιγμή αυτό που λέμε δύσης, δυτικός πολιτισμός. Σε ολόκληρη τη γη μας πια συναντούμε των δυτικών πολιτισμών, και στην Άπο Ανατολή, σας το έλεγα σε μια περασμένη φορά, και εκεί συναντούμε των δυτικών πολιτισμών. Τι είναι ο Ιαπωνέζικος πολιτισμός ουσιαστικά? Δυτικός πολιτισμός είναι. Αγαπητοί μου, μεθύς μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύστησαν οι κατοικούντες την γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Δεν ήταν απλώς μία κοινωνική επανάσταση για μια αποκατάσταση κάποιων πραγμάτων στραβών, εσφαλμένων, όπως θέλετε πάρτε τα. Ταυτοχρόνως εκηρύχθηκε η αθεία. Συνεπώς, η γαλλική επανάσταση, πέρα του κοινωνικού της χαρακτήρος, είναι φορέας αθείας. Το γιατί έφτασε στο σημείο να γίνει φορέας αθείας δεν το εξετάζω αυτή τη στιγμή. Τούτο μόνο εξετάζω, ότι το Παρίσι έγινε ταυτοχρόνως κέντρον αθείας, δηλαδή αποστασίας, δηλαδή πνευματικής πορνείας, αυτό που λέμε το σύνορα. Αλλά επειδή όμως οι αρχές της γαλλικής επαναστάσεως στάθηκαν βάση πάνω στην οποία οι λαοί καθόριζαν την πορεία τους, ανεξαρτήτως του κοινωνικού χαρακτήρος,
ξαναλέω άλλη μια φορά, δεν με ενδιαφέρει ο κοινωνικός χαρακτήρα της Επαναστάσεως. Ταυτοχρόνως πήραν και το στοιχείο αυτό, το στοιχείο της αθείας. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί μου, όχι μόνο από το στοιχείο τούτο που σας λέω, αλλά από την Επανάσταση και από άλλα στοιχεία. Δεν είναι τυχαίο ότι η αθεία γεννήθηκε στην Δύση. Η αθεία ουδέποτε γεννήθηκε στην Ανατολή. Ουδέποτε γεννήθηκε στην Δύση, στην Ευρώπη. Με αυτή την έννοια δυτικός πολιτισμός γίνεται φορέας της αθείας και της ποικίλης διαφθοράς. Είναι λοιπόν η πόρνη η μεγάλη που κάθεται ως κέντρο, πρωτεύουσα, ως αρχή και επηρεάζει όλους τους λαούς της γης. Τι θα πήραζε ο τεχνικός πολιτισμός, σε τι θα έβλαπτε ο τεχνικός πολιτισμός? Αλλά να μην γίνεται όμως αυτός φορέας της αθείας, να χρησιμοποιείς τον ηλεκτρισμό όχι όπως ερωνόματι του ηλεκτρισμού και των επιτεύξεων της κάθε στιγμής, να μου κηρύσεις την αθεία και να μου λέγεις ότι δεν υπάρχει ο Θεός ή δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Βρίσκουμε ένα φάρμακο, δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Πάμε σε ένα πλανήτη, δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Πετύχαμε ενέργεια καταπληκτική, απίθανη, αφάνταστη, σε δύναμη, δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Όχι δε. Λίγο μυαλό άνθρωποι να είχατε, θα τους ελέγαμε, λίγο μυαλό, θα λέγατε ότι όλα αυτά ο Θεός μας τα έδωσε, διότι εμείς απλώς τα ανακαλύπτουμε και δοξάζουμε τον Θεό. Δεν φταίει ο τεχνικός πολιτισμός, γίνεται απλώς φορέας της αθείας. Η αθεία έχει βαθύτερα βάθη στον άνθρωπο, βαθύτερες καταστάσεις μέσα στον άνθρωπο. Ξεκινά η αθεία από τη διαφθορά της καρδιάς και του νου. Πάντως, όταν επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύστησαν οι κατοικούντες την γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής, βλέπουμε ότι οι λαοί δέχονται αυτές τις επιδράσεις. Το βλέπουμε συνεχώς αυτό. Το βλέπουμε και στις μέρες μας. Ένα πολύ απλό παράδειγμα θα σας έλεγα, ότι με τι πάθος και με τι μέθη ψυχής δέχονται οι άνθρωποι μας, αυτοί που είναι γύρω μας, θέλετε οι Έλληνές μας, εμείς οι ίδιοι. Όταν βγει ένας καινούριος χορός, έρθει ένας καινούριος χορός από την Ευρώπη ή την Αμερική, όταν ακουστεί ένα καινούριο, δεν ξέρω, καταπληκτικό τραγούδι ή μια καινούρια θεωρία ή μια καινούρια ιδέα ή ένα καινούριο φιλοσοφικό σύστημα, αλλά φιασμένοι τρέχουμε, όχι εμείς μόνο, όλοι οι λαοί της γης, να αρπάξουμε και να πιάσουμε εκείνα τα οποία βγήκαν από αυτό το κέντρο. Έτσι υπάρχει ένας ξυπασμός. Ποιος πρώτος θα τρέξει να εγκολπωθεί όλα εκείνα τα υποπροϊόντα αυτού του συγχρόνου πολιτισμού? Αμνηστεύουν την μοιχείαν εις την Δύσην. Σπεύδομαι και εμείς δια νόμου να την αμνηστεύσουμε, για να μην αισθάνονται επί παραδείγματι οι μοιχοί δυσάρεστα συναισθήματα από αυτή του την κακοήθεια. Έχει ο δυτικός κόσμος την ομοφιλοφιλία και τις άλλες διαστροφές σαν φυσικές μάλιστα καταστάσεις. Σπεύδομαι και εμείς να τους μιμηθούμε. Έχει η Δύση παιδαγωγικό ξεχαρβάλωμα. Φοβόμαστε μήπως υστερήσουμε αν τρέξουμε λίγο καθυστερημένα και σπεύδομαι αμέσως να εφαρμόσουμε εκείνα τα οποία διδάσκει η Δύση. Θυμούμε, αγαπητοί μου, θυμούμε γύρω στα 1950,
όταν στην Κηφισιά των Αθηνών είχαν έλθει Αμερικανοί πολίτες, πολλοί Αμερικανοί, νίκησαν πολλά σπίτια, και τα παιδιά τους ζούσαν μια παιδαγωγική να τραβάει κανείς τα μαλλιά του, ήταν τότε άλλο πράγμα, άλλο πράγμα παιδαγωγική. Και λέγαμε, τι ξεχαρβάλαμα είναι αυτό, τι φοβερό πράγμα να μπαίνει η Αμερικανίδα μητέρα μέσα στο κατάστημα να ψωνίσει στον μπακάλικο, και τα παιδιά της, είχανε και ένα καλό, είχανε πολλά παιδιά, και τα παιδιά της να επιδίδονται σε λαιλασία, όχι κλοπή, του καταστήματος. Αυτός να κλέβει καραμέλες από εκεί, άλλος να κλέβει ζάχαρη από εκεί, άλλος μακαρόνια από εκεί. Βλέπαν οι καταστηματάρχες τα Αμερικανάκια και τους έπιανε η καρδιά τους. Και λέγαμε, δεν μιλούσε η μητέρα τίποτε, μη τυχόν πάθουν κόμπλεξ τα παιδιά. Τα άφηνε ελεύθερα, αυτή η παιδαγωγική της ελευθερίας, της ασυδοσίας. Και λέγαμε, τι σοϊ παιδαγωγική είναι αυτή. Είχαμε και δημοτικό και γυμνάσιο εκεί. Έβλεπε κανείς τα αγόρια με τα κορίτσια πώς εκκινούντο. Πω 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 πω. Αυτά 1950-1955. Αγαπητοί μου, οι Αμερικανοί, ξέρετε, ανέστηλαν τις θεωρίες τους και σκέφτηκαν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Στην Αγγλία μάλιστα άρχισαν να σκέπτονται ότι πρέπει να επανέλθει το πατροπαράδοτον ξύλο. Εμείς ύστερα από 30 χρόνια αρχίζουμε να δοκιμάζουμε εκείνα που οι άλλοι πια ξεπέρασαν και γυρίζουν πίσω. Τόσο ανόητοι είμαστε. Και βλέπει σήμερα κανείς στα σχολιά μας και στην παιδαγωγική μας εκείνα που είχαν πριν 30 χρόνια οι Αμερικανοί. Μα τόσο μωρός λαός είμαστε. Μα δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα. Επιτέλους δεν τους ρωτάμε τι συμπεράσματα βγάλανε από τις δοκιμές και τα πειράματα που κάνανε. Σπέβδομαι κι εμείς να μιμηθούμε τον τρόπο της ζωής τους. Και αυτό σας είπα, αγαπητοί μου, όχι μόνο εμείς, όλοι οι λαοί γύρω σπέβδουν να μιμηθούν ό,τι βρώμικο, ό,τι σάπιο, ό,τι διεφθαρμένο, τρέχουν να το μιμηθούν. Πάσχομαι, όχι εμείς μόνο, και άλλοι λαοί, από ένα κόμπλεξ, από ένα κόμπλεξ ότι σε κάτι υστερούμε και πρέπει να μοιάζουμε με τους άλλους. Δεν έχουμε εκείνη την εθνική αξιοπρέπεια να πούμε, εάν εσείς κύριοι δοκιμάσατε αυτό, κρατήσατε το για τον εαυτό σας. Στην ελληνική πραγματικότητα είναι κάτι άλλο. Γιατί να μην έχουμε αυτήν την εθνική υπερηφάνεια να το πούμε? Δεν το λέμε. Δεν το λέμε. Είναι φοβερό. Και απίναν γκέμπε εις έρημον εν πνεύματι, και είδον γυναίκα καθημένην επί το θηρίον το κόκκινον γέμον ονόματα βλασφημίας, έχων κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Μεταφέρεται ο Ιερός Ευαγγελιστής, όπως ακούσατε, πνευματικός και όχι πραγματικός, δεν αηδεί το όρμα της πόρνης γυναικός. Αυτό το εν πνεύματι, όπως λέγει ο Αρέθας, το δε εν πνεύματι απενεχθήνε, τι αν άλλο σημαίνει εν ή το μη πραγματικός κατ' ενέργειαν ταύτα ωραν, αλλά θεωρητικός ηξιώστε. Δηλαδή, πνευματικός μεταφέρθηκε, όχι σωματικά. Είδε όραμα, μετεφέρθη δηλαδή εις έρημον τόπον οραματικός. Τι σημαίνει όμως ότι εν πνεύματι μετεφέρθη? Κάνει μια ωραία ερμηνεία ο Άνθιμος Ιεροσολύμων. Το δε λέγειν τον Ευαγγελιστήν, απίνεν γκέμε εν πνεύματι, διδάσκει ημάς ότι το Άγιον Πνεύμα έδειξεν αυτό τα οραθέντα, και ότι πνευματικήν έχει την ερμηνεία ως πνευματικής αποκαλύψεως οράματα. Δηλαδή, το Πνεύμα του Θεού αποκαλύπτει, το Πνεύμα του Θεού ερμηνεύει, και συνεπώς είναι θεόπνευστα. Και πράγματι όλα αυτά είναι θεόπνευστα. Ποια είναι αυτή η έρημος εις την οποία μετεφέρθη εν πνεύματι ο Ιερός Ευαγγελιστής? Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι εδώ υπενθυμίζεται κάτι από τον προφήτη Ισαΐα στο κεφάλαιο 21,
που εκεί κατά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα επιγράφεται τμήμα του κεφαλαίου 21, όραμα της ερήμου. Τι είναι αυτό? Έχει δε γενικών τίτλων καταστροφή της Ιερουσαλήμ, συγγνώμη, της Βαβυλώνος, όραμα της ερήμου. Ο Ισαΐας είναι πολύ πριν από την καταστροφή, πολύ πριν από την καταστροφή της Βαβυλώνος, είναι προφήτης. Αλλά εδώ βλέπουμε το εξής. Όπως περιγράφει και ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο προφήτης Ισαΐας, βλέπουμε να χωρίζεται εδώ η Βαβυλώνα από την Παλαιστίνη με την Σύρο-Αραβική έρημον, από την οποία όμως έρημο, αφού ακούστηκε η πτώση της Βαβυλώνος, πάντα προφητικά, έρχεται η είδηση στα Ιεροσόλυμα. Συνεπώς, έρχεται από την έρημο η είδηση. Αυτή την εικόνα του Ισαΐου έχει προφθαλμόν και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Οι προφήτες συναντώνται, αγαπητοί, μην το ξεχνούμε αυτό, συναντώνται. Υπάρχει οργανική ενότηση, γιατί πάντοτε όλοι προφητεύουν πτυχές ενός όλου. Αυτό που λέμε ιστορία, όπως ο Θεός μπαίνει μέσα στην ιστορία. Οι προφήτες λοιπόν ερμηνεύουν πτυχές, αναφέρουν πτυχές, αυτός εκείνο, εκείνος εκείνο. Μπορεί το ίδιο αντικείμενο, το ίδιο σημείο ή την ίδια πτυχή, δεύτερος και τρίτος προφήτης να αναφερθούν. Τώρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μεταφέρεται στην έρημο για να ειδεί το φαινόμενο Βαβυλών. Τι σημαίνει αυτό? Όταν παρουσιάζει έρημον, θέλει να δείξει την ερήμωση της πόλεως. Γι' αυτό και μεταφέρεται το όραμα εις τον χώρο της ερήμου. Έχει δηλαδή αλληγορική σημασία ότι η πόλη Βαβυλών θα ερημωθεί. Στον Ισαΐα λέει πέπτοκε, πέπτοκε Βαβυλών. Και κάτι ακόμη, το αναφέρει ο Ανδρέας Καισαρίας. Έρημον τίμην εν της πνευματικής ηγούμεθα πάσαν πόλην ή πληθύν πολλοί άνθρωπον επί μέση ψυχής και τη εκ Θεού πορνεία και εταίρης θιούτης εγκαλουμένην τολμήσασιν. Δηλαδή έρημος από κάθε χάρη και από κάθε ευλογία του Θεού, παρά το πολλοί άνθρωπον της πόλεως και ένεκα της πνευματικής ζάλης και της αποστασίας από το Θεό. Δηλαδή έρημη από χάρη και ευλογία Θεού. Και αφού είναι έρημη χάριτος, θα καταντήσει και έρημη από πλευράς πια παρουσίας και υπάρξεως. Λίγο πολύ, αγαπητοί μου, σήμερα οι μεγάλες πόλεις του κόσμου κάπως έτσι κατήμησαν. Βέβαια δεν πρέπει να λησμονούμε αυτό που γράφει εν πνεύματι Αγίου Απόστολος Παύλος, έχοντας υπόψη την Κόρινθο, την αμαρτωλή Κόρινθο, τη βρώμικη Κόρινθο που σας έλεγα προηγουμένως. Κορινθία κόρη, κορινθιάζω, ήτανε φράσεις και λέξεις που φανέρωναν πάντοτε τη βρωμιά. Ο Απόστολος όταν είδε τη βρωμιά, ένας Εβραίος και δι' ένας Χριστιανός, όταν είδε αυτή τη βρωμιά, δεν μπορούσε να μείνει, όπως δεν μπορούσε να μείνει και στην Αθήνα, βλέποντας την πόλη κατίδωλων γεμάτη από είδωλα. Έρχεται στην Κόρινθο, εδώ βλέπει διαφθορά, φοβερή διαφθορά, θέλει να φύγει και του λέγει ο Χριστός: Παύλε, μείνε στην πόλη αυτή, υπάρχει σε μένα λαός πολλής. Και ο Παύλος έμπαινε 18 μήνες, αγαπητοί μου, 1,5 χρόνο, και ιδρύθηκε η εκκλησία της Κορίνθου. Υπήρχε λαός πολλής, ώστε θα γράψει αργότερα: όπου επερίσσευσε η αμαρτία, εκεί υπερεπερίσσευσε η χάρις, η χάρις του Θεού.
διότι έρχεται να βοηθήσει ο Θεός τους αμαρτωλούς ανθρώπους, εφόσον φυσικά δεν έχει επέλθει μη ψυχής των. Παρά τα αυτά, ενώ σε κάθε πόλη υπάρχουν εκλεκτοί άνθρωποι, παρά τα αυτά οι σύγχρονες πόλεις έχουν γίνει έρημοι από πλευράς ανθρωπίνης κοινωνίας, ψυχρές, ανάλγητες, εγκληματικές, δημιουργούν φόβους, άξενες, άκαρδες, ορθολογιστικές οι μεγάλες πόλεις. Πηγαίνεις σε μια πόλη και δεν σου λέει ο άλλος καλημέρα. Νοικιάζεις ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία και δεν σε ξέρει ο διπλανός σου. Στις μικρές πόλεις, στα χωριά, εκεί που οι άνθρωποι δεν είναι εκατομμύρια αλλά είναι χιλιάδες, περπατάς, βρίσκεις τους γνωστούς σου, λες την καλημέρα, πιένεις κουβέντα στον δρόμο, λες τον πόνο σου, σου λέει τον πόνο του, βρίσκεις άκρια. Στις μεγάλες πόλεις πια δεν υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει αυτό το ψυχρό πια κλίμα. Γι' αυτό οι σύγχρονες πόλεις λίγο ή πολύ ονομάζονται Βαβυλώνες. Έχω ακούσει πολλές φορές να λέμε την Αθήνα, που έγινε πολύ μεγάλη πόλη, να τη λένε πάμε στη Βαβυλώνα, στη σύγχρονη Βαβυλωνία. Και εις την έρημον που τον οδήγησε ο άγγελος τον Ιωάννη εν πνεύματι, τι είδε εκεί ο Ιωάννης? Μία γυναίκα που καθόταν πάνω σε ένα κόκκινο θηρίο που ήταν γεμάτο από ονόματα βλασφημίας, είχε 7 κεφάλια, 10 κέρατα, θέαμα φοβερών. Και μάλιστα λίγο πιο κάτω, από που θα δούμε ότι αυτή η πόρνη γυναίκα κρατάει ένα χρυσό ποτήρι γεμάτο από τα ακάθαρτα της πορνείας της και μεθά με το αίμα των μαρτύρων και των Αγίων του Χριστού. Συχαμερή εικόνα. Σκεφτείτε όμως τι αντίθεση υπάρχει μεταξύ αυτής της περιγραφωμένης πόρνης γυναικός και της γυναικός εκείνης στο 13 κεφάλαιο, στο 12 κεφάλαιο, που συμβολίζει την Θεοτόκον και την Εκκλησία, που φορεί τον ήλιον, πατεί επί της σελήνης και έχει στέφανο με 12 αστέρια. Τι διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο γυναίκες? Η μία η Θεοτόκος Εκκλησία, η άλλη η Βαβυλώνα, Ρώμη και κάθε Βαβυλώνα της οποιασδήποτε ιστορικής στιγμής, πόρνη αποστάθρια από το Θεό. Η μία και η άλλη. Σε αυτό θα ήθελα κάτι να έλεγα. Αν σήμερα παρουσιάζαμε στους ανθρώπους μας αυτά τα δύο οράματα, το όραμα της υπεραγίας Θεοτόκου, της γυναίκας που λέει εγκυμονή και κυλοπονά, διαναφέρει το άραν τέκνον, το οποίο περιμένει ο δράκο να αρπάξει ο Ιησούς Χριστός. Ενθυμίστε αυτά που λέγαμε, αυτή η εικόνα της Θεοτόκου Παύλα Εκκλησίας. Και από την άλλη η πόρνη γυναίκα με τα ακάθαρτα της πορνείας της. Και παρουσιάζαμε, αγαπητοί μου, αυτές τις δύο εικόνες σήμερα στους ανθρώπους. Εσείς που τρομάξατε, αν λέγαμε διαλέξτε, τι θα διαλέγατε, τι νομίζετε? Οι περισσότεροι θα διάλεγαν την εικόνα της πόρνης γυναικός. Γιατί προτιμούν αυτήν, επειδή δίδει ελευθεριασμόν στις πράξεις τους και στις σκέψεις τους. Ενώ αντιθέτως, από τη μητέρα του Θεού, την Θεοτόκον, και από την Εκκλησία που θέλει τη σεμνότητα, θέλει την εγκράτεια και θέλει την πίστη, δεν έχουν καμία διάθεση και καμία όρεξη να αποδεχθούν. Ίσως θα τρόμαζαν σαν εικόνες. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι την εικόνα της πόρνης γυναικός θέλουν, επιθυμούν και ακολουθούν. Είναι
από καρδιωτικών πραγματικά. Η γυναίκα, λέγει αυτή, ή το καθημέλι επί το θηρίον το κόκκινον. Ποιο είναι αυτό το θηρίο το κόκκινο? Ποιο είναι? Ξέρετε, στην ιστορία της ερμηνείας πολλά αναζητήθησαν σε αυτό το κόκκινο θηρίο. Είναι εκείνο που περιγράφεται στο 13 κεφάλαιο, στίχος 1, και που βλέπει ο προφήτης αναδυόμενο από τη θάλασσα. Είναι ο Αντίχριστος, ο δράκον, το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, ή το δεύτερο θηρίο, το αναδυόμενο εκ της σειράς. Αυτή η τριάς, η σατανική τριάς, σας την υπενθυμίζω. Είναι λοιπόν το δεύτερο πρόσωπο ή το πρώτο θηρίο, το εκ της θαλάσσης αναδυόμενο, ο Αντίχριστος. Αλλά εδώ είναι ο Αντίχριστος το θηρίο αυτό? Ναι. Ο ιστορικός? Όχι. Θα είναι και ο Αντίχριστος όταν θα έρθει, αλλά κυρίως είναι το αντίχριστον πνεύμα της κάθε εποχής, επί του οποίου αντιχρίστου πνεύματος, αντιθέου πνεύματος, κάθεται η πόρνη Βαβυλών. Ιστορικά λοιπόν, αφού είναι η Βαβυλώνα Ρώμη, ιστορικά είναι το Ρωμαϊκό Ιμπέριουμ, είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τύπος του Αντιχρίστου και των αντιθέων δυνάμεων. Ακόμη ιστορικά είναι η Ρώμη που συμπλέκεται με το Αντίχριστο πνεύμα, κάθεται, λέει, επάνω στο θηρίο, όπως ένας υπέας επάνω στο άλογο. Συνεπώς, η Ρώμη που συμπλέκεται, η πόλη που συμπλέκεται με το θηρίο, ή τι, με το Αντίχριστο πνεύμα. Όμως τούτο λάθος θα ήταν να λέγαμε ότι είναι μόνο η Ρώμη. Λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας, 7ο αιώνος, προπολού η Ρώμη δεν είναι πια αυτό. Τότε τι πρέπει να αναζητήσουμε? Την κάθε πόλη πρωτεύουσα ισχυρού κράτους ή αυτοκρατορίας, ισχυρού κράτους ή αυτοκρατορίας που ασκεί αντίθεες επιδράσεις εις τους μικροτέρους λαούς. Σήμερα, όπως είναι γνωστό, υπάρχουν οι λεγόμενες υπερδυνάμεις κρατών που ελέγχουν τα μικρότερα κράτη και επιδρούν πάνω σε αυτά, όχι μόνο πολιτικός αλλά και πολιτιστικός, όχι μόνο πολιτιστικός αλλά και θρησκευτικός και ιδεολογικός και φιλοσοφικός. Ας σας θυμίσω, να σας πάρω σαν ένα απλό παράδειγμα, τη διαβόητη ΕΟΚ, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Τι είπαμε? Οικονομική κοινότητα, μάλιστα. Μόνο, αγαπητοί μου, εμπορικός οργανισμός δεν είναι? Διότι όταν επιβάλλει στα μέλη κράτη την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου για να λένε ότι πρέπει να συντονιστούμε με την Ευρώπη, όταν επιβάλλεται αλλαγή θα λέγαμε αντιμετωπίσεως της παιδείας, όταν επιβάλλεται αλλαγή της καθόλου κοινωνικής ζωής, σε λίγο θα γίνει νόμος και θα είναι ελεύθεροι οι ομοφυλόφιλοι, γιατί στην Ευρώπη είναι τέτοιοι, και θα γίνει νόμος που θα τους αμνηστεύει. Όλα αυτά γιατί? Επειδή είναι στην Ευρώπη. Και συνεπώς δεν είναι οικονομικός, θα λέγαμε, δεν είναι οικονομική κοινότητα, αλλά έχει προεκτάσεις. Εκείνο που προβάλλει είναι το οικονομικό στοιχείο. Εκείνο όμως που είναι ουσιαστικά είναι τα παρακάτω. Έτσι θα μας επιβληθεί και τη γλώσσα μας να αλλάξουμε. Το ξέρετε. Η αγγλική λέγεται ότι θα μιλιέται στην Ελλάδα. Θα ξεχαστεί η ελληνική. Μετά από το μονοτονικό θα έρθει το λατινικό αλφάβητο, και μετά από το λατινικό αλφάβητο θα επικρατήσει η αγγλική γλώσσα. Τύφλα μας, με συγχωρείτε,
Τυφλωθήκαμε, τυφλωθήκαμε. Αγαπητοί μου, το καταλαβαίνετε αυτό? Το καταλαβαίνετε? Δεν είναι λοιπόν πια ένας οικονομικός οργανισμός, διότι αν υπάρχει ένα συνεταιρισμό στη γειτονιά μου, δεν μου επιβάλλει τρόπο ζωής στο σπίτι μου. Απλώς μπορεί να κρυβαίνει, να φτηνένει τα προϊόντα. Δεν μου επιβάλλει τρόπο ζωής στο σπίτι μου. Όταν όμως αυτοί οι οργανισμοί επιβάλλουν τρόπο ζωής στο σπίτι μας, τότε είναι κάτι άλλο. Τότε είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό σας είπα, αυτές οι δυνάμεις, οι υπερδυνάμεις επιδρούν επί των μικροτέρων κρατών. Και νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι πρωτεύουσες, όπως λέγει ο Μπρατσιώτης, οι πρωτεύουσες, οι αρχές μεγάλων κρατών και υπερδυνάμεων που ασκούν επιδράσεις στα μικρότερα κράτη. Είναι οι βασιλείς της γης των μικρότερων νετρών που επόρνευσαν μετά της πόρνης Βαβυλώνας. Θα πει επόρνευσαν μαζί. Απεδέχθησαν εκείνα τα οποία αυτή η αρχή επιβάλλει στους λαούς. Αυτό είναι το φοβερό. Και το θηρίον αυτό είναι κόκκινο, για να δηλωθεί το αιμοχαρές και το φωνικόν. Λέει ο Ανδρέας, ομότητος γάρ και αγριότητος και φωνικής γνώμης το τεθυρίον και το κόκκινον χρώμα. Τούτο φανερώνει ότι αυτή η πόλης πρωτεύουσα θα ενεργεί φωνικά στο τέλος, δια να επιβάλλει τα θελήματά της τα ιδεολογικά. Και αυτό γίνεται και σήμερα. Σκεφτείτε λιγάκι, ψάξτε λιγάκι, θα το βρείτε. Όταν αυτές οι πρωτεύουσες πόλεις, Βαβυλώνες, Ρώμες, επιβάλλουν τα ιδεολογικά τους συμφέροντα, τα ιδεολογικά τους θελήματα, και αν μεν δεν γίνουν αποδεκτά, σκοτώνουν κιόλας, φωνεύουν κιόλας το κόκκινο θηρίο. Εάν ερωτήσετε, και η έννοια της ελευθερίας, τι γίνεται? Αγαπητοί μου, ωραίος ο μύθος της ελευθερίας. Ωραίος μύθος, μύθος, παραμύθι. Ποια ελευθερία? Ελευθερία, μύθος η ελευθερία. Γι' αυτή μπορούμε να μιλάμε όλοι, κανείς όμως δεν σέβεται την ελευθερία του άλλου. Και το φρικτότερο, ότι στην εποχή μας ιδίως, εν ονόματι της ελευθερίας του ανθρώπου, καταπατούμε και δεσμεύουμε το πρόσωπο του ανθρώπου και αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο και την ελευθερία του. Εν ονόματι της ελευθερίας καταπατούμε την ελευθερία. Περίεργο. Πάντως, ας το αντιληφθούμε, αγαπητοί μου, έξω του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει ελευθερία. Έξω του Ιησού Χριστού η ελευθερία είναι χήμερα, είναι ουτοπία, είναι άπιαστα πράγματα, είναι μύθος, όπως σας εξήγησα. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά κανείς μπορεί να τα επισημαίνει και να φιλοσοφεί μέσα στην ιστορία, καλύτερα να θεολογεί μέσα στην ιστορία, και τότε ένα μόνο έχει να κάνει. Τι άλλο να κάνει? Όταν υπάρχει αυτό το ορμητικό ρεύμα, ένα μόνο έχει να κάνει: να μείνει πολύ κοντά στον Ιησού Χριστόν. Τίποτε άλλο. Πολύ κοντά στον Ιησού Χριστόν, και να μην αποδεχθεί τίποτα από εκείνα τα οποία ήδη κυκλοφορούν και θα κυκλοφορούν, όσο του έλθει και ο προσωπικός αντίχριστος. Αυτό είναι, να μένει κοντά στον Ιησού Χριστόν, να σώσει τον εαυτόν του, διότι αναμένεται καινούρια γη και καινούριος ουρανός, που εκεί κατοικεί, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, η δικαιοσύνη, η αγιότητα. Τούτος ο κόσμος θα παρέλθει, και θα παρέλθει, αλλά πρέπει να αναμένουμε εκείνον τον καινούριο κόσμο που κατοικεί η δικαιοσύνη και η αγιότητα.